το προηγούμενο μήνα είχαμε στείλει μια ανακοίνωση η οποία έδειχνε ότι μείναν οι τρεις αναισθησιολόγοι και δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν τα επίγοντα χειρουργία μετά τις 20 Μαΐου. Τότε βγήκανε στα κανάλια και σας στείλανε και ανακοινώσεις ότι το θέμα λύθηκε και ότι υποσχεθήκαν και θα έρθουν τρεις αναισθησιολόγοι τον Ιούνιο για να καλύψουν τις εφημερίες. Δεν έγινε τίποτα. Αυτό που έγινε είναι ότι έστειλε ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, βγήκε σήμερα στη Διάβγεια μία απόφαση για να έρθουν να καλύψουν τρεις εφημερίες, γιατρός από το ΑΧΕΠΑ και την Καβάλα, για τρεις εφημερίες μιλάμε, το οποίο στην πράξη είναι ότι τον Ιούνιο κλείνουν οι εφημερίες του αναισθησιολογικού στις 21 Ιουνίου. Μετά τις 21 Ιουνίου δεν υπάρχει αναισθησιολόγος για επίγοντα, δεν υπάρχει αναισθησιολόγος ούτε για επίγοντα χειρουργία, ούτε για τοκετούς, ούτε για διασωληνώσεις. Το νοσοκομείο είναι επικίνδυνο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν προχωράνε σε καμία διαδικασία να προκηρύξουν τις θέσεις και όλο αυτό το πράγμα έρχεται μετά από την περίοδο την οποία έχουμε ζήσει, το οποίο το Υπουργείο Υγείας βγαίνει συνεχώς με ανακοινώσεις να μας λέει πόσο πολύ βοηθήσανε το ΕΣΥ. Στο νοσοκομείο Σερών όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει πρόσληψη μιας επικουρικής γιατρού, τίποτα παραπάνω. Τα κενά στις οργανικές θέσεις παραμένουν να είναι σε επίπεδο 50 και 55% στους γιατρούς. Υπάρχουν τμήματα μέσα στο νοσοκομείο που στενάζουν, δεν μπορούν οι γιατροί τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, θα έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος δεν θα μπορεί να πάρει ούτε μια μέρα άδεια για να φύγει από το νοσοκομείο και μια στάση από την κυβέρνηση λες και όλα πάνε καλά. Δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι αν το κάνουν σκεμμένα που κατά τη γνώμη μου είναι στα πλαίσια της πολιτικής τους και μόνο ή δεν έχουν καμία σχέση με το τι γίνεται στον χώρο της υγείας. Αυτά που βλέπουμε εμείς μέσα στα νοσοκομεία είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει έναν εργαζόμενο να τον ξεζουμίζουν και παροχές υπηρεσιών υγείας προς τον κόσμο κάθε μέρα και λιγότερο. Ο κόσμος ο οποίος έχει επαφή με το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να καταλάβει ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι. Στο νοσοκομείο Σερών, εγώ θα σας το ξαναπώ, από 21 του μήνα δεν θα έχουμε επίγοντα. Αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που γίνεται στα νοσοκομεία από πλευράς χειρουργείων είναι τα επίγοντα χειρουργεία με τους τρεις αναισθησιολόγους οι οποίοι έχουν μείνει. Από 21 του μήνα δεν θα έχουμε ούτε επίγοντα χειρουργεία. Αν συμβεί ένα τροχαίο με έναν ασθενή, ο οποίος χρειάζεται να γίνει μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση, που μπορεί να χρειάζεται διασωλήνωση κτλ., δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα στο νοσοκομείο Σερών. Και πλέον έχει χάσει το κομμάτι, πραγματικά αν δεν αφορούσε τις ζωές μας, τόσο των εργαζόμενων εκεί μέσα, όσο και του λαού των Σερών, θα βάζαμε τα γέλια. Αλλά έχει φύγει από το επίπεδο του αστείου αυτή τη στιγμή και το νοσοκομείο Σερών είναι στα όρια του να λειτουργεί, να είναι επικίνδυνο. Η τέταρτη πέτα λέει τίποτα. Εκεί που υποτίθεται ότι υποσχέθηκε ότι θα στείλει γιατρούς για εφημερίες, καμία πρόσληψη έτσι, ούτε προσλήψεις ούτε τίποτα, τέτοιες υποσχέσεις δεν υπάρχουν, ενώ υποσχέθηκαν ότι θα στείλουν γιατρούς για να καλύψουν τις εφημερίες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους γιατρούς του νοσοκομείου Σερών. Αυτό που κάνανε ήταν στείλανε γιατρό για τρεις εφημερίες. Αυτό το πράγμα. Στο οποίο, να σας πω λίγο και αυτό, εμείς διαφωνούμε. Υπάρχει μια υποστελέχωση στο ΕΣΥ, η οποία δεν είναι ότι πλεονάζουν κάπου γιατροί και μπορείς να τους γυρνάς γύρω-γύρω με ένα βαλιτσάκι να καλύπτουν κενά. Εντάξει, αυτό υπάρχει μεγάλα κενά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά αυτό υποσχέθηκαν, αυτό θεωρούν λύση, αλλά ακόμα και αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Η γνώμη μου είναι ότι πλέον έχουμε, πραγματικά νιώθω μια απίστευτη κοροϊδία στο πρόσωπό μας και μια κοροϊδία η οποία έχει να κάνει με ένα νομό 200.000 κατοίκων, ο οποίος πραγματικά η υγεία του βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο. Και δεν το λέμε γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιον πανικό, γιατί χωρίς αναισθησιολόγο στα νοσοκομεία Σερών να εφημερεύει, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι επικίνδυνο. Είναι σαφές αυτό το πράγμα.